Πάμε στον κάτοικο, τον κύριο Σταύρο Πετρόπουλο, γιατί πραγματικά θέλω να τον καλησπερίσω καταρχάς, τον κύριο Σταύρο Πετρόπουλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πετρόπουλε. Καλησπέρα κύριε Καψαβέλη, καλησπέρα σε όλους στο πάνελ. Για πείτε μας καταρχάς πώς είναι τώρα η κατάσταση, γιατί μετά θέλω να σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Στέφανος Χίος. Αυτές οι ερωτήσεις είναι που καίνε κύριε Καψαβέλη. Ελάτε. Και ξέρετε κάτι, από το 2007 θα αφήσω την κεντρική πολιτική ιδιότητά μου, θα κρατήσω την ιδιότητα του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Σαρονικού και θα σας πω ότι και του απλού κατοίκου εδώ της περιοχής. Θα σας πω ότι το 2000 ζούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχαμε ζήσει το 2007 με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Πάλι από το ίδιο σημείο είχε ξεκινήσει, το ίδιο, την ίδια πορεία είχε διανύσει και μάλιστα είχαμε κάνει ένα δασός, τότε είχαμε χάσει και τον αθυποσμιναγό, τον Βασίλη τον Φιλίππου, ένα παλικάρι της περιοχής των Καλυβίων. Είχαμε και ανθρώπινες απώλειες. Και δυστυχώς κάναμε ανάδασωση για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε. Αυτά έγιναν, κύριε Πετρόπουλε, το 2. Κύριε Πετρόπουλε, ακούστε με λίγο, μιας και το θέτετε λοιπόν. Έγιναν το 2007, αλλά εδώ πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες, αφού δεν έγινε επί της ουσίας τίποτα και ξανά τώρα ξανά, υπήρξε έγκριση της ένταξης των περιοχών αυτών Κουβαράς, Αρονίδας, Αναβίσου σε πρόγραμμα εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για να τακτοποιηθούν χρήσεις γης και όλα αυτά τα οποία είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για να γίνουν αυτά που μας περιέγραφε και ο Στέφανος Χίος προηγουμένως. Γιατί αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε δεν μιλάμε απλώς για ανικανότητα. Μπορεί να μιλάμε για περίεργες σατανικές άλλου τύπου συμπτώσεις, κύριε Πετρόπουλε. Ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη, μέχρι τώρα που μιλάμε κύριε Καψαμπέλη, έχει αποτραπεί και που ήμουν δημοτικό σύμβουλος σαν Καλύβια πριν την ένταξη στον Καλλικράτη Δήμο Σαρονικού, ναι, ναι. Και είχε αποτραπεί η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Και ήταν και η δεύτερη φορά τώρα πρόσφατα πέρσι που έγινε και μια κινητοποίηση για να μην γίνει τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Πάνιο Όρος. Λοιπόν, πότε έγινε αυτό, κύριε Πετρόπουλε? Τώρα, πέρσι. Πέρσι κινητοποιήσεις γίνανε στο Πάνιο Όρο, κλείνανε το δρόμο κάτω η δημοτική αρχή, ναι. Για να μην ανεβούνε και κάνουν και εκτελέσουν την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στο Πάνιο Όρος και στην προέκτασή του με το βουνό του της Κερατείας. Και ο Φιλίππου αυτή έκανε και κάτω. Ο Φιλίππου. Ο ποιο? Ο Φιλίππου. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Ο Σιριζέος, ο Φιλίππου. Άκουσα τον κύριο Φιλίππου, ο οποίος διατέλεσε 30 χρόνια. Αν έχει πέτα επειδή το ξέρω, να βγει στο τηλέφωνο τώρα. Να σας πω ότι βγήκε και έλεγε σε κάποιο κανάλι τώρα πριν από λίγη ώρα ότι δεν υπήρχαν δεξαμενές για να γεμίζουν. Άκου, αγαπητέ μου φίλε, το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά αυτό, ναι. Το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά και συνόμουν σε διακόπτω. Υπήρχε ένα μπάχαλο που έγινε, κύριε Κύρο. Λοιπόν, για διαδρομή στο σπίτι του Αβραμόπουλου. Αυτό είναι. Πράγμα, μην μιλάτε ένα πάνω στον ένα θα στον άλλον. Βγήκε και έλεγε ότι δεν υπάρχουν δεξαμενές όταν ο ίδιος θα έπρεπε να έχει συντονίσει, να το πω έτσι. Εδώ ερχόντουσαν από την πολιτική προστασία από άλλους δήμους και άλλες κοινότητες για να βοηθήσουν στην πυρόσβεση και τελείωσε το νερό. Και γυρνάγανε γύρω-γύρω οι άνθρωποι και λέγανε πού μπορούμε να πάμε να γεμίσουμε, λέει, νερό, πού υπάρχουν πυροσβεστικοί κρούνοι. Δεν υπήρχε συντονισμός. Έφυγα από τη δουλειά μου, όπως και άλλος κόσμος ο οποίος είναι και εργάζεται, για να έρθει προς την περιοχή για να δει το τι γίνεται με τις οικογένειές του. Όπως έδιωξε ο καθένας την οικογένειά του να πάει στη θάλασσα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και προσπαθούσαμε να έρθουμε, να φτάσουμε κοντά και δεν υπήρχε συντονισμός. Πέρασα εγώ από Αττική Οδό, 5 πυροσβεστικά οχήματα που εργόντουσαν από τον πυροσβεστικό σταθμό Ελευσίνας. Και που ταυτόχρονα έφτασα εγώ στην περιοχή, έφτασα στο σπίτι μου, παρόλο γιατί ξέρω τα στενά, ξέρω τους δρόμους και έφτασα τέλος πάντων για να δω το τι γίνεται και στην περιοχή. Τα πυροσβεστικά αυτά οχήματα ήρθανε και κάποια στιγμή ήρθαν και εγκλωβίστηκαν μέσα στον πύργο του Μελισσουργού, επί της λεωφόρου Αναβίσου και Απόλλωνος Μουσικέτου. Εγκλωβίστηκαν γιατί δεν ξέραν πού να πάνε. Πηγαίναν τουρλουμπούκι. Μιλάμε για 10 πυροσβεστικά οχήματα εκτός τα άλλα που είχαν έρθει και πήγαν όλα μαζί σε ένα σημείο. Δεν ξέραν τι να κάνουν, που εκεί θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμός, να πει δύο σε αυτό το σημείο, τρία σε εκείνο το σημείο, δύο στο άλλο σημείο για να μπορέσει να γίνει κατάσβεση. Κατάλαβα. Μιλάμε, έγινε ο χαμός. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Και ταυτόχρονα, επειδή
Ψάχναμε να βρούμε ανθρώπους, γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ της περιοχής που μένουν. Τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός στην περιοχή μας και στις περιοχές μας. Μόνιμους κατοίκους και γίνονται 60 κατοίκους. Κατοικιώθηκε και γίνεται γιατί είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες και είναι μαζί με τα εγγόνια και δεν ξέραμε αν έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τα σπίτια τους. Χάσαμε ένα πράγμα, θα σας πω. Χάσαμε και ψάχναμε να βρούμε μία μάνα με ένα γιο αμαία που δεν μπορούσε να το μετακινήσει. Χάσαμε την επικοινωνία. Με στον πανικό της επάνω έχασε το τηλέφωνο, έχασε τα κλειδιά του σπιτιού. Τελικά μάθαμε και την βρήκαμε, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε. Τον είχε βάλει μόνη της η γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο και γύρναγε αυτό τον άνθρωπο, αυτό το παιδί, αυτό το παλικάρι. Το γύρναγε επί 5 ώρες γύρω-γύρω. Χωρίς να μπορεί κάπου να σταθεί αυτό το παιδί, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Κύριε Πετρόπουλε, βάλτε και εσείς μια ανωτελεία για να πάω στους συναδέλφους και στον Άρη Σπίνο, γιατί αυτά και τα στοιχεία που προσθέσατε εσείς στο παζλ των αντιδράσεων, των κινητοποιήσεων για τις ανεμογεννήτριες, σε συνδυασμό με αυτό που επιβεβαιώνεται ότι η ένταξη στα πολεοδομικά σχέδια Άρη είναι συγκλονιστικά, γιατί βάζουν άλλη διάσταση στο θέμα. Ένα πράγμα θα σας πω, ότι δεν ήταν τυχαία η φωτιά πάλι σήμερα. Ακριβώς ζήσαμε και ζούμε αυτό που ζήσαμε το 2007, γιατί αυτό το Πάνιον Όρος είναι σηματοδοτημένο να δοθεί και να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες. Πράγμα που έχει έρθει στα δημοτικά συμβούλια, έχουν αντιταχθεί όλοι, εκτός βέβαια κάποιων ανθρώπων που ήταν και περιφερειακοί σύμβουλοι. Και δυστυχώς, για να μην είναι και πούνε όχι στην τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, ενώ θα μπορούσαν και να μην πάρουν θέση, για να μην είναι και φανούν να δυσαρεστήσουν τους κατοίκους τότε, τι κάνανε, δεν παρευρέθηκαν στο περιφερειακό συμβούλιο.